Εσύ λοιπόν ερμηνεύεις έναν εμβόλυμο μονόλογο ουσιαστικά που είναι ο άνθρωπος μέσα στο ασανσέρ. Είναι ένα περίφημο κείμενο του Μίλλερ και θα ήθελα να μου πεις πώς το βλέπεις εσύ, γιατί οι ερμηνείες είναι πολλαπλές. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή όταν το διάβασα το έργο έδειχνε ότι σαν να είναι ένα εμβόλυμο κείμενο, αλλά στην πορεία σαν να αποδείχθηκε ότι δεν είναι και τόσο εμβόλυμο με την έννοια ότι είναι λίγο έξω, απ' έξω κάτι, αλλά είναι μια σύγχρονη ματιά στην ανθρώπινη ιστορία που θα μπορούσε να έχει διαδραματιστεί και στην εποχή τότε που έγινε η Γαλλική Επανάσταση, ας πούμε, κάποια έννοια. Αναφέρει κάποια πράγματα σε αυτό το μονόλογο που έχουν σχεδόν άμεση σχέση με όλο το υπόλοιπο έργο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι άσχετο με το υπόλοιπο έργο, ας πούμε, αυτό ήθελα να τονίσω. Και απλώς έχει μεταφέρει στη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, μια συνθήκη ενός ανθρώπου που κάποτε, ας πούμε, ορίζανε πράγματα άνθρωποι που είχαν πρόσωπα, ενώ τώρα τα πράγματα ορίζονται από αγορές, από τράπεζες, από managers και πάλι λέγοντας, οι οποίοι είναι απρόσωποι, δεν είναι καν άνθρωποι, ας πούμε, είναι κάποιοι που το τουνουτού, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, δεν είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι ένας βασιλιάς, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Οπότε με αυτή την έννοια είναι αυτός ο άντρας στον ανελκυστήρα που αναζητά ένα πρόσωπο που θα του αναθέσει μια αποστολή και τελικά δεν τον βρίσκει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει ένα πρόσωπο και είναι εγκλωβισμένος σε αυτόν τον ανελκυστήρα, σε ένα πρόσωπο όχημα για αυτό που μόνο του μετακινείται χωρίς να μπορεί να ελέγξει ο ίδιος και τον πάει πάνω κάτω, όπου χάνεται ο χρόνος, χάνεται η αίσθηση του που βρίσκεται, σε ποιον όροφο είναι και καταλήγει στο τέλος, κατά τη γνώμη μου, να τρελαίνεται αυτό το πράγμα, να τον τρελαίνει και να χάνεται σε αυτή την τρέλα που και ο ίδιος γίνεται ένα 0,0001% όλου του υπόλοιπου. Ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο ίδιος ο Μίλλερ λέει ότι εμπνεύστηκε το μονόλογο από μία επίσκεψη του στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ανατολικής Γερμανίας τότε, και στο οποίο λέει ότι ουσιαστικά ήταν μια φυλακή ψήστης ασφαλείας για την εξουσία, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν έκφραση, δεν ξέρω αν βγαίνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό που περιγράφει ο Μίλλερ λοιπόν, την προσωπική του εμπειρία, κατά κάποιο τρόπο έχω ζήσει στη Σοβιετική Ένωση και ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται όταν λέει αυτό το τι σημαίνει να μπαίνει σε ένα κτίριο όπου στεγάζεται ο άρχον, ας πούμε, που σε κάθε όροφο υπάρχει ένας φύλακας με ένα όπλο που σε κοιτάει στα μάτια και διαβάζει ακόμα τι σκέφτηκες και πόσα γραμμάρια αέρα ανέπνευσες, ας πούμε. Είναι τόσο αυστηρά και τόσο ελεγχόμενα ήταν όλα τα πράγματα. Ο Ντεπισόν λοιπόν είναι ένας από τους τρεις επαναστάτες που είναι κεντρικοί ήρωες, ο Ντεπισόν, ο Γαλουτέκιος Ασπόρτας. Ο ένας είναι πρώην σκλάβος, είναι απελεύθερος, ο δεύτερος είναι αγρότης από τη Βρετάνη και ο δικός μου χαρακτήρας, ο Ντεμπισόν, είναι λευκός διανοούμενος, γιος δουλέμπορου, ο οποίος θα αποκήρυξε όλα για να ταχθεί στο πλευρό των επαναστατών και στη συνέχεια επιστρέφει στην Τζαμάικα για να απελευθερώσει μαζί με τους συντρόφους του τους σκλάβους της Τζαμάικα. Στη συνέχεια όμως και με την ήττα της Γαλλικής Επανάστασης και την επάνωδο του Ναπολέοντα, όχι την επάνωδο, την κυριαρχία του Ναπολέοντα, αποφασίζει να απαλλάξει τους συντρόφους του από την αποστολή και τον εαυτό του και ουσιαστικά η διαδικασία της απελευθέρωσης των σκλάβων πάβει με δική του ευθύνη. Το κεντρικό ζήτημα του Ντεμπισόν, όπως ξετυλίσσεται σε όλη τη διάρκεια, ας πούμε, του έργου, είναι η προδοσία. Και η προδοσία όχι με την έννοια του ξεπουλήματος και της κακής πάστας ανθρώπου, αλλά η προδοσία ως υπαρξιακό αδιέξοδο και ως παντοδυναμία του νου. Δηλαδή, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις δύο μπάντες, ο Ντεμπισόν, γνωρίζει τι σημαίνει να τα έχεις όλα, γνωρίζει τι σημαίνει να εγκαταλείψεις όλη σου την άνεση για να επαναστατήσεις, γνωρίζει τι θα πει να είσαι υπεύθυνος για ανθρώπινες ζωές και να θυσιάζεις ανθρώπινες ζωές στο όνομα της Επανάστασης
Και επίσης γνωρίζει τι θα πει η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων να είναι τόσο σαρωτική που να μην μπορείς παρά να παραδεχτείς την παντοδυναμία της. Οπότε ουσιαστικά είναι μια δική του πορεία πολύ έντονη και ένα παιχνίδι του μυαλού ανάμεσα στο αν έχει αξία τελικά η εξέγερση και η επανάσταση, είναι ο ένας πόλος, και το άλλο είναι να παραδοθεί στο μηδενισμό της κοινικής πραγματικότητας που λέω ότι φιλέ. Άμα πας να κονείς τον ουρά σου, θα σε συνθλίψω, και αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων. Πάντα από πάνω θα έχουν όλα τα μέσα για να συνθλίψουν τις κατώτερες στιβάδες και πρέπει να πάρεις απόφαση που έχει νόημα να ταχθείς. Αυτός είναι ο ρόλος του Ντεμπισόν, και φυσικά πάντα τον βλέπουμε μέσα από φακούς σε σχέση με τους δύο συνοδοιπόρους του, τον Σασπόρτας και τον Γκαλουτέκ, όπου η δική τους κατάσταση κάθε φορά, το φιλετικό αδιέξοδο του ενός και το ταξικό αδιέξοδο του άλλου, κάθε φορά τον θέτουν σε μια κατάσταση να απαντήσει, να βαθύνει ο δικός του λαβύρινθος. Αυτό, πάρα πολύ μεγάλη εγκύτητα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο στο δικό μου κεφάλι με το μύθο του μεγάλου ηρεξεταστή από τους αδερφούς Καραμάζοφ, του Ντοστογεύσκη, που τελικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει ελευθερία, και αν ο άνθρωπος μπορεί να την αποδεχτεί, ή τελικά ο άνθρωπος επιθυμεί να αναποθέσει την ελευθερία του στα χέρια κάποιου άλλου για να απαλλαγεί από τα δεσμά της ελευθερίας. Είναι μια φράση που ανέφερε. Λοιπόν, υποδύομαι το ναύτη και το Σασπόρτας. Ο ναύτης είναι μέσα στην αποστολή, έχει την αποστολή να παραδώσει στον Αντουάν το γράμμα του Γκαλουτέκ. Είναι μια φιγούρα βγαλμένη ίσως από έναν άλλο κόσμο, που προκαλεί τον Αντουάν και τον φέρνει μπροστά στις πράξεις που έχει κάνει, να τις ξανααναλογιστεί και να πάρει τις αντίστοιχες αποφάσεις. Ο Σασπόρτας είναι ένας από τους τρεις επαναστάτες. Είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται στο όνομα της Επανάστασης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο η θυσία που κάνει γι' αυτό, αλλά και η αντιπρόταση που παραθέτει. Ο Σασπόρτας, λοιπόν, είναι ένας από τους τρεις επαναστάτες, ο οποίος μαζί με τον Ντεμπισόν και τον Γκαλουτέκ βρίσκονται στη Τζαμάικα για την απελευθέρωση των σκλάβων, να ξεκινήσουν την απελευθέρωση των σκλάβων. Είναι και μαύρος. Ναι. Όπως σκεφτόμουν το εξής, ότι παίζει με έναν τρόπο, σαν, έτσι όπως το είδα εγώ στο θεατρικό έργο πάντως, ότι σε αντίθεση με τον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο, η επανάσταση σου να είναι δυνατή μόνο στον τρίτο κόσμο. Υπάρχει μια τέτοια υπόνοια, έχω την υποψία. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε οι υπόλοιποι, και εσύ βέβαια. Ίσως γιατί υπάρχει μια ψευδαίσθηση στο δυτικό κόσμο ότι είναι ελεύθερη, και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για επανάσταση, όσο συγκριτικά δηλαδή με το τριτοκοσμικές χώρες, που εκεί είναι πιο ξεκάθαρα. Εδώ, σε δυτικές χώρες, ίσως πιστεύουμε ότι δεν είμαστε τόσο σκλάβοι. Που έχουμε βιώσει, ας πούμε, την καταπίεση από πρώτο χέρι. Για λίγο για το δικό σου όλο μία και άρχισες. Λοιπόν, εγώ επειδή με τον Γκαλουτέκ, έναν από τους τρεις επαναστάτες, ο οποίος είναι ένας αγρότης από την Βρετάνη, και στον οποίο συμβαίνει το εξής. Έχει ένα πολύ ξεκάθαρο, μία πολύ ξεκάθαρη γραμμή από την αρχή μέχρι το τέλος. Πιστεύοντας ακράδαντα στην αναγκαιότητα της Επανάστασης, συνεχίζοντας ακόμη με έναν τρόπο και μετά το θάνατό του. Όταν στην αρχή δίνει το γράμμα και γράφει και λέει τι γράφει στο γράμμα, λέει μπορεί εμείς να μην τα καταφέραμε, όμως ίσως άλλοι τα καταφέρουν, και αυτό το μήνυμα θέλει να δώσει. Ότι ακόμα και με το θάνατό του και μετά το θάνατό του υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα της επανάστασης, της εξέγερσης, της δύναμης της ζωής. Και είναι πιστός από την αρχή μέχρι το τέλος, ακολουθώντας τον Σασπόρτας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι από τους επαναστάτες που παίρνουν την πρωτοβουλία, αλλά που ακολουθούν πιστά μέχρι το τέλος από την γραμμή. Και πολύ σημαντικό δεύτερο είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες, ακόμα και της Επανάστασης, ακόμα και ότι υπάρχουν προβλήματα, τίποτα δεν είναι ιδανικό. Είναι πολύ καλαγιωμένος, συνειδητός επαναστάτης,
ο οποίος γνωρίζοντας πολύ καλά τα αδιέξοδα ενδεχομένως, παρόλα αυτά το ακολουθεί μέχρι το τέλος, γιατί έχει συνείδηση αυτό. Εγώ υποδύομαι τρεις ρόλους. Τη γυναίκα του Αντουάν, την πρώτη αγάπη και στο τέλος ουσιαστικά την προδοσία του Ντεμπισόν. Στον πρώτο λόγο της γυναίκας είναι η καταπιεσμένη γυναίκα του Αντουάν, η οποία κάποια στιγμή, καλώντας τον στο κρεβάτι, αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά της και να εξηγερθεί μέσα από μια ποιητική διάσταση, γιατί στο κείμενο μεταμορφώνεται σε άγγελο της απελπισίας. Υποδέμουν και την πρώτη αγάπη, η οποία ουσιαστικά είναι ο κόλπος της οικογένειας, η μάνα και ο πατέρας του Ντεμπισόν, οι οποίοι τον ευνουχίζουν και μέσα από μια σαρκαστική διάσταση ξεφτυλίζουν τα πάντα, την Επανάσταση και ουσιαστικά και την ίδια την οικογένεια. Και φέρνουν έτσι τον Ντεμπισόν πιο κοντά στο δίλημα του να συνεχίσει να παλεύει για το ιδανικό της Επανάστασης ή τελικά να παραδοθεί και να γυρίσει στην ασφάλεια και στις απολαύσεις που μπορούν να του δοθούν μέσα από τη σιγουριά και την ασφάλεια της οικογένειας. Είναι και η κάστα των δουλεμπόρων. Ναι. Και ουσιαστικά αυτό είναι και η προδοσία του στο τέλος. Η επιστροφή του στους κόλπους της οικογένειας. Ο δεύτερος χαρακτήρας που υποδύομαι είναι ο Αντουάν, που φαίνεται μόνο στην αρχή του έργου, όπου από το παρελθόν του εμφανίζονται τα φαντάσματα από τους οποίους με κάθε τρόπο προσπαθεί να ξεφύγει, δηλαδή να ξεφύγει ουσιαστικά από το παρελθόν του. Που αυτός ανέθεσε την αποστολή σε αυτούς τους τρεις επαναστάτες και μάλλον είχε καταλάβει ότι όλο αυτό είναι μάταιο και παρετήθηκε και ήθελε να εξαφανιστεί, άλλαξε επάγγελμα, μέχρι και την εμφάνισή του προσπάθησε να αλλάξει έτσι ώστε να μην τον αναγνωρίσει κανένας, να μην τον δει ποτέ κανένας. Και στην αρχή μόνο τον βλέπουμε και μετά σε όλο το έργο δεν υπάρχει. Είναι ένας από αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που κάνανε ή προσπάθησαν να κάνουν μεγάλα πράγματα, δεν τους βγήκε και μετά δεν τους είδε ποτέ κανένας. Χάθηκε.